έχουμε συνεχόμενα με μετακινήσεις παθολόγων για να καλύψουν τη Δράμα, να καλύψουν την Ξάνθη που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Μετακινήσεις ακτινολόγων, μάλλον εξ αποστάσεως γνωματεύσεις εξετάσεων από το νοσοκομείο Πολυγύρου. Δηλαδή μιλάμε για μια συνθήκη πραγματικά περιοδεύοντος φιάσου για να καλυφθούν τα τεράστια κενά. Και θέλω να συμπληρώσω ότι ζητάμε και θέλουμε τη στήριξη από τον κόσμο, από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης που είναι κυρίως αυτοί που βιώνουν την τεράστια υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ζητάμε να στηρίξουν τα δίκαια αιτήματά μας και να βγουν στον αγώνα για την πραγματική ενίσχυσή του και σήμερα να συμμετέχουν όλοι 6,5 ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου, όπου καλούμε σε συλλαλητήριο για την υγεία και έχουν πάρει ήδη αποφάσεις πάνω από 40 φορείς και σωματεία της Θεσσαλονίκης. Φτάσουμε τη συμπαράστασή μας στους αγωνιζόμενους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Τα προβλήματά τους είναι και δικά μας.